Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Sky Crete 92,1. Μαγκαζίνο Σαββάτου, μέρος τρίτο. Μανώλης Φούμης στο μικρόφωνο. Λάμπρος Ρουμελιώτης στην ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Με τον Άσο το καιρό μπήκαμε, θυμάστε, πριν από 3 εβδομάδες. Το είχαμε παρουσιάσει εδώ με τον δημιουργό του, τον Νίκο Ξηδάκη. Σπουδαίος, τι να λέμε τώρα. Στίχους Διονύση Καψάλη, ερμηνεία της Βερόνικας Δαβάκη, που έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε σήμερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δαβάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλώς σας βρήκα. Καλώς ορίσατε έτσι ραδιοφωνικά στο μαγκαζίνο μας. Πώς είστε καταρχάς? Πολύ ωραία. Πέρασα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρήτη φέτος, μετά από καιρό. Ήταν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Και τώρα, ξέρετε, εδώ το φθινόπωρο είναι. Ο Σεπτέμβρης είναι πάντα μια καινούργια αρχή. Ο προγραμματισμός, η σεζόν που ξεκινάει, έχει αυτή τη χαρά τη σχολική, του σχολικού έτους. Σωστά, πολύ σωστά. Βρεθήκατε εδώ, είχατε συμμετάσχει και στο φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου 5-1 πολιτισμούς στην συναυλία του Νίκου Ξηδάκη, αλλά πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε και το άλμπουμ Άσωτος Καιρός, κυκλοφορεί από το 8ο Music Group εδώ να πούμε, παρουσιάστηκε στην Αθήνα. Θέλουμε λίγο να μας δώσετε κλίμα από αυτή την παρουσίαση. Θα σας πω, η παρουσίαση έγινε στην Πλάκα, στον έθριο χώρο του παλιού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί είναι το κτίριο που στεγάστηκε το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Εκεί σε αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, κάτω από την Ακρόπολη, έτσι στα στενά σοκάκια της Πλάκας, πάνω από τα Αναφιώτικα δηλαδή. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος πραγματικά πολύ ωραίος και που για μένα είναι και συμβολικός, γιατί εκεί έπαιξα τις πρώτες μου παραστάσεις στο θέατρο όταν ακόμα ήμουνα στην τεχνική ομάδα του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Πολύ, ναι. Ένα πρωταρχικό στάδιο δηλαδή. Εκεί βρεθήκαμε με μέλη των πόλης και με τον κύριο Ξηδάκη και φυσικά το σύσσωμο το 8ο και φίλους, δημοσιογράφους, συναδέλφους, έτσι και λίγο κόσμο, που τους παρουσιάσαμε για πρώτη φορά live τον Άσο το καιρό μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μια δουλειά, εντάξει, γράφεται στο στούντιο, μπαίνει, το ηχογραφεί, το κάνεις ακριβώς όπως το φαντάζεσαι, είναι όλα ιδανικά, ας πούμε, πιο κοντά στο τέλειο. Αλλά το live και η στιγμή που έρχεται να το επικοινωνήσεις με έναν, 2, 5, 10, 200 ανθρώπους αυτό, έχει άλλο, τα καταρρύπτει όλα τα προηγούμενα. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Φαντάζομαι είναι μοναδικά τα συναισθήματα, ειδικά όταν είναι το ξεκίνημα μιας τέτοιας συνεργασίας. Ο Νίκος Ξηδάκης είναι τεράστια μορφή τεράστια, της ελληνικής μουσικής. Τεράστια. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας αυτή? Θα σας πω, εγώ τον είχα προσεγγίσει πριν από αρκετά χρόνια για μια άλλη ιδέα, ένα άλλο project, αγγλιστή, το οποίο όμως μάλλον δεν τον ενδιέφερε καθόλου, διότι έφυγε από το ραντεβού και ήταν αδιάφορος, αλλά δεν γνωριζόμασταν μέχρι τότε και εκείνος δεν με είχε ακούσει. Αυτό στάθηκε όμως η αφορμή να ακούσει κάποια κομμάτια που είχα ήδη ηχογραφημένα online στο YouTube και έτσι επανήλθε ο ίδιος και μου είπε: «Βερόνικα, να σου πω κάτι, θέλω να γράψω για σένα». Και έτσι ξεκίνησε ένα τραγούδι που έγιναν 2, που έγιναν 3 και φτάσαμε στα 8 στο δίσκο μας. Φαντάζομαι το ότι πώς θα αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή όταν σας είπε «Βερόνικα, θέλω να γράψω για σένα». Εγώ νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Λέω, εντάξει, δεν είναι. Όμως ξέρετε τι γίνεται. Τελικά συναντιέται κανείς με τους ανθρώπους τη στιγμή που πρέπει, κάπως συμπαντικά λειτουργεί αυτό, και με τους κατάλληλους. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη ζωή, αυτούς που χρειάζεται, τρομερό. Το κάθε πράγμα στη στιγμή του, ήταν το απόλυτος συγχρονισμός. Ναι. Πώς είδατε, έτσι είπατε ότι επιστρέψετε μετά από αρκετά χρόνια στην Κρήτη και μείνατε πολύ, είχατε και μία βράβευση, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρέθυμνο. Βεβαίως. Για την προσφορά στο θέατρο και το τραγούδι. Έτσι το βρήκα, ναι, προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση. Ομολογώ ότι δεν το είχα πάρει χαμπάρι τότε. Μαζί με σημαντικές προσωπικότητες από όλους τους χώρους, από τη τέχνη, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δικαστικούς κλπ. Πώς αισθανθήκατε μετά από αυτή την βράβευση?
Να σας πω, με συγκίνησε πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του κύριου Τρανταλίδη. Mm-hmm. Πρέπει να αναφερθεί το όνομά του. Έλαβα ένα mail κάποια στιγμή ότι, ξέρετε, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Κρήτης και θα θέλαμε να σας απονείμουμε αυτό το βραβείο. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να σε τιμάει η πατρίδα σου. Τρομερά συγκινητικό. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πραγματικά και γιατί έχει τόσο μεγαλύτερη αξία, αλλά εγώ έτσι το αισθάνθηκα. Είναι σαν το μπράβο από τη μαμά. Mm-hmm. Το μπράβο της μητέρας έχει μια μεγαλύτερη. Θέλεις πολύ να εγκρίνει και να επιβραβεύει αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος και ένας χώρος, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση της πατρίδας, από όπου κατάγεσαι και που βρίσκονται οι ρίζες σου. Mm-hmm. Καταρρύπτει και το ουδής προφήτη στον τόπο του που συνηθίζουμε να λέμε. Α, ναι, βέβαια, το οποίο είναι πολύ σκληρό, πάρα πολύ. Βέβαια. Είστε πολύ τάλαντοι και κάνετε και ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Να τολμήσω να ρωτήσω, ηθοποιός ή τραγουδίστρια? Εσείς τολμήστε, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Δεν έβαλα ποτέ ως δίλημα μπροστά μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι δίλημα και εναλλακτικές εκδοχές. Είναι μαζί. Είμαι ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σας γεμίζουν, σας ικανοποιούν και οι δύο τέχνες εξίσου, ή είναι κάποια που προτιμάτε λίγο περισσότερο, από την άλλη? Καμία δεν προτιμώ περισσότερο. Είναι σχεδόν το ίδιο για μένα. Είναι δύο διαφορετικές οδοί για να πω μια ιστορία. Εγώ αυτό θέλω. Εμένα οι ιστορίες, αυτές με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει να σας πω ιστορίες. Τώρα θα σας τις πω από το τραγούδι, από το θέατρο, από μια σκηνή, από ένα stage, με ένα μικρόφωνο, χωρίς μικρόφωνο. Δεν είναι τόσο λεπτομέρεια αυτή, δεν έχει σημασία. Είπατε ότι είμαστε τώρα σε φάση νέου ξεκινήματος, όντας τον Σεπτέμβριο. Έχουν βγει τα πλάνα σας για την επόμενη χρονιά? Όχι όλα και όχι μέχρι τέλους, αλλά προς το παρόν... Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο έτσι που μπορούμε να το πούμε? Ναι, βέβαια, θα βρισκόμαστε το Νοέμβρη, τις Δευτέρες του Νοέμβρη θα βρισκόμαστε στο Μικρό Παλάς με τον Νίκο Ξηδάκη, όπου θα παίξουμε φυσικά τα καινούργια μας κομμάτια, αλλά θα είναι και μια συναυλία εφόλης της ύλης, στα τραγούδια του, μαζί με τους Πόλεις Ensemble, που ήταν εξαιρετικοί συνεργάτες και κορυφαίοι μουσικοί όλοι, πολλοί από την Κρήτη επίσης, πολλοί από αυτούς. Αυτό είναι το ένα ανακοινώσιμο. Το δεύτερο είναι ότι θα κάνω κάποια live με την Άρπα. Έχω ένα ντουέτο, είχα κάνει πριν αρκετά χρόνια περιοδία εκτός Αθηνών και τώρα θα το φέρω εντός και ίσως και σε κάποιες άλλες. Εξαιρετικό θα είναι αυτό. Ναι, είναι ένα ντουέτο ρεμπέτικο με άρπα φωνή. Είμαι εγώ και μια άρπα, δηλαδή ο Θοδωρής Αματούλας, που έχει κάνει και τις διασκευές των κομματιών, και παίζουμε γνωστά και πολύ αγαπημένα ρεμπέτικα από το 40 μέχρι το 60 περίπου. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι μοναδικό, δηλαδή δεν είναι ρεμπέτικο, πολύ άρπα. Πολύ, είναι πολύ ωραίο, πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας ήχος που ενώ είναι παραμυθένιος και εξωτικός και δεν έχουμε συνηθίσει να τον ακούμε, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ οικείος, διότι είναι ανάμεσα στο... Έχει λίγο από σαντούρι, λίγο από κιθάρα, είναι παράξενα οικείος. Πώς τώρα τα προλαβαίνετε όλα αυτά, δηλαδή το θέατρο, το τραγούδι? Είστε νέα μαμά, έτσι δεν είναι, σύζυγος? Πώς μπορούν και χωράνε όλα αυτά στην καθημερινότητά σας? Τώρα δεν θα προσποιηθώ την ηρωίδα. Θα σας πω πολύ ειλικρινά ότι, ότι υπάρχουν μέρες που κοιμάμαι ελάχιστα, ότι είναι κάποιες περίοδοι που είναι πραγματικά πάρα πολύ φορτωμένες. Είναι και άλλες που είναι έτσι λίγο πιο χαλαρές. Η περίοδος των σχεδιασμών, ας πούμε, έχει περισσότερη εσωστρέφεια. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Τι είναι αυτό το οποίο δίνει έτσι τη δύναμη στην Βερόνικα Δαβάκη, εκεί που νιώθει ότι φτάνει στα όρια της, να πάρει ανάσα και να συνεχίσει έτσι αυτή την όμορφη διαδρομή? Θα σας πω, σκέφτομαι, κάνω την ερώτηση στον εαυτό μου, Βερόνικα, να σου πω, μπορείς χωρίς? Απαντώ, όχι, δεν μπορώ. Και έτσι δεν είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδος ο άσωτος καιρός, να κάθε επιτυχία σε όλα αυτά τα όμορφα
που μας είπατε και τις Δευτέρες με τον Νίκο Ξηδάκη, αλλά και αυτή την το ρεμπέτικο με την άρπα που μας ακούγεται εξαιρετική ιδέα, και είμαι σίγουρος ότι όσοι μας ακούν από την Αθήνα θα διαδικτυακά σίγουρα θα το παρακολουθήσουν, και όσες φίλες και φίλοι από εδώ, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθούν στην Αθήνα θα το αναζητήσουν. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να σας πω και θερμά θερμά συγχαρητήρια με όλη μου την καρδιά για τη δουλειά που κάνετε όλοι γύρω από τον πολιτισμό στην Κρήτη. Αλήθεια, το λέω πολύ ειλικρινά, mm-hmm. και όχι για να ευλογήσω τα γενιά κανενός, ο τόπος μου φέτος ήταν ανθισμένος. Το είδα, και αλήθεια συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους όσους είστε και δουλεύετε γύρω από αυτό. Το μπράβο αξίζει σε εσάς. Εσείς είστε η μαγιά, εσείς είστε η ουσία, εσείς είστε το επίκεντρο. Εμείς απλά το επικοινωνούμε. Είναι το 50%. Αλήθεια. Κυρία Ραβέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.